Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια δημοσιογράφων σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αττική. Συγκεκριμένα, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο σε εμπριστικούς μηχανισμούς έξω από 5 σπίτια δημοσιογράφων. Οι εμπριστικοί μηχανισμοί αποτελούνταν ο καθένας από 2 γκαζάκια και από τις εκρήξεις και πυρκαγιές προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και κυρίως μαύρισμα τείχων από τους καπνούς εξωτερικά. Αναλυτικότερα, στις 3:40 τα ξημερώματα σημειώθηκε ο εμπρισμός στο σπίτι του Γιώργου Οικονομέα στο Κολωνάκι, όπου τώρα μένουν τα παιδιά του. Στις 4:10 στην Αγία Παρασκευή στο σπίτι του Αντώνη Λιάρου. Στις 4:15 στην Πεντέλη στο σπίτι του Αντώνη Σκυλάκου και τη συζύγου του Ευαγγελίας Μπαλτατζή. Την ίδια ώρα έκρηξη σημειώθηκε στο Μαρούσι, στο σπίτι του Χρήστου Κόνστα και στις 4:45 στον Άλυμο, στο σπίτι του Πέτρου Καρσιώτη. Σε κάθε ένα από τα σπίτια μετέβησαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβουν λόγω του ότι οι πυρκαγιές ήταν μικρής έκτασης. Έρευνες για τις επιθέσεις γίνονται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Αττικής. Και για το γεγονός αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε τις εμπριστικές επιθέσεις. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρει: «Χθες οι εισβολές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σήμερα οι εκρήξεις σε σπίτια δημοσιογράφων. Επιχειρείται ανοιχτή τρομοκρατία στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, ένα ζωτικό χώρο της δημοκρατίας μας. Επιτέλους, τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αποκηρύξει τους χαϊδεμένους κουκουλοφόρους του?» Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Οι σημερινές εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια δημοσιογράφων είναι απόλυτα καταδικαστές πράξεις εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Για άλλη μία φορά, τέτοιου είδους αδιέξοδες και επικίνδυνες πρακτικές δίνουν άλοθη σε μια κυβέρνηση που έχει υιοθετήσει τη στρατηγική του διχασμού, της βίας και της τρομοκράτησης ελληνικής κοινωνίας να συνεχίσει το έργο της περιστέλλοντας την ίδια τη δημοκρατία. Κορυφαίο παράδειγμα οι σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που με αστείωμένα αλλά επικίνδυνο τρόπο κηρύσσουν το διχασμό και τη μυσαλλοδοξία για πολλωστή φορά τις τελευταίες ημέρες». Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του τονίζει: «Η αλυσίδα της τυφλής βίας, της ανομίας και πολιτικής αποσταθεροποίησης με επιθέσεις κατά γραφείων πολιτικών κομμάτων, δημοσίων κτηρίων και πανεπιστημιακών χώρων, δημάρχων, πολιτικών και τώρα δημοσιογράφων είναι οργανωμένο σχέδιο κατά τρομοκράτησης και πρέπει να σταματήσει άμεσα». Από την πλευρά της, η Δημάρ τονίζει: «Με τις καταλήψεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κτηρίων και κομματικών γραφείων ήρθαν τα γκαζάκια σε σπίτια δημοσιογράφων. Ο φαύλος κύκλος της βίας παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις». Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, αναφερόμενη στις επιθέσεις, είπε: «Θα μπορούσε να πει κανείς για παλικάρια της φακής, θα μπορούσε να πει για ανεγκέφαλους, θα μπορούσε να μιλήσει για αυτούς που θέλουν να αποπροσανατολίσουν. Για το ΚΚΕ η καταδίκη είναι αυτονόητη, ενώ το ερώτημα που αναφύεται είναι πού αποβλέπουν αυτά τα πράγματα. Η κυβέρνηση έχει αφήσει ελεύθερους 10 αλήτες πασίγνωστους στις αρχές να βάζουν γκαζάκια για να αποπροσανατολίζεται ο λαός από τα μείζωνα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χρυσή Αυγή και σημειώνεται: «Η αριστερή τρομοκρατία και οι παράνομες καταλήψεις είναι προβλήματα που λύνονται εντός λίγων ωρών εάν υπάρχει πολιτική βούληση». Οι δημοσιογράφοι δεν τρομοκρατούνται, τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, ΠΟΕΣΥ, και καταδικάζει με οργή την προσπάθεια γνώστων να τρομοκρατήσουν δημοσιογράφους. Η ΠΟΕΣΥ επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας και από οποιονδήποτε που αποβλέπει στην φήμωση των λειτουργών του τύπου θα συναντά πάντα τη συνολική αντίδραση και αντίσταση του δημοσιογραφικού κόσμου. Οι κύκλοι παραβατικών, πυρήνας, εραστές της ανομίας και η μαχόμενη μειοψηφία ανέλαβαν την ευθύνη για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από σπίτια 5 δημοσιογράφων. «Με τις αντανακλαστικές εμπριστικές επιθέσεις μας σε σπίτια δημοσιογράφων παίρνουμε μια σαφή θέση μάχης δίπλα στις κοινότητες αγώνα και ενάντια στους μόνιμους συκοφάντες της», αναφέρουν οι συντάκτες του κειμένου που αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο Indymedia. «Στο συντονισμένο μπαράζ συμμετείχαμε σύντροφοι από τη μαχόμενη μειοψηφία και τους κύκλους παραβατικών, πυρήνας, εραστές της ανομίας. Θεωρούμε τις συμμαχίες εντός της αγωνιστικής κοινότητας αναγκαίο συστατικό στην επίθεση ενάντια στο κράτος», αναφέρει η προκήρυξη, στην οποία γίνεται αναφορά στα ονόματα των 5 δημοσιογράφων, τα σπίτια των οποίων έγιναν στόχος. Στο κείμενο γίνεται λόγος για κλίμα τρομοκρατίας και καταστολής που στήθηκε το τελευταίο διάστημα, καθώς και αναφορά στη θαραλέα και αποφασιστική κίνηση ανακατάληψης της Βίλας Αμαλίας, την κατάληψη των γραφείων του αριστερού θειάσου της Δημάρ και την αντανακλαστική συγκέντρωση αλληλεγγύης μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Μέσα από τις φωτιές μας θέλουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στις κοινότητες αγώνα που έχουν μπει στο στόχαστρο της καταστολής. Αναφέρεται στο κείμενο, το οποίο καταλήγει με πρόσκληση στα προπύλαια σήμερα Σάββατο στην πορεία αλληλεγγύης, στις καταλήψεις και στους αυτοοργανωμένους χώρους.